Ναι, πάμε. Η επίσκεψή μου στοιχείο εντάσσεται στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Βόρειου Αιγαίου. Συναντηθήκαμε και με τον Δήμαρχο, ο οποίος έβαλε ζητήματα που αφορούσαν ιδιαίτερα τους κατοίκους και τα έργα υποδομών. Η συζήτηση πριν από λίγο με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και βεβαίως και πολλούς πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς είχε ως βασική παράμετρο τη μαστίχα. Δεσμευθήκαμε και όντως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποζημίωση από τις πυρκαγιές του 2016. Η υπουργική απόφαση υπογράφεται και μέσα σε ένα μήνα θα έχουν γίνει οι πληρωμές, μάλιστα καλύπτοντας ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό μαστικοπαραγωγών. Μπήκαν θέματα που έχουν σχέση με αναπτυξιακές προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί από πλευράς της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για τον εξυγχρονισμό της μεταποιητικής επεξεργασίας της μαστίχας. Νομίζω πως και εκεί θα προχωρήσουμε στην υιοθέτηση, στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων και βεβαίως από εκεί και πέρα έγινε μια μεγάλη συζήτηση πάνω στα προβλήματα του αγροτικού χώρου, αυτά που είτε στοιχείο είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ταυτόσιμα. Από τη δική μας πλευρά, επειδή θεωρούμε ότι ο αγροτικός χώρος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα για την έξοδο της χώρας από την κρίση, ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες του αξιολόγησης του τετάρτου προγράμματος και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι στηρίζοντας το συγκεκριμένο χώρο θα έχουμε πολύ σύντομα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή αυτό που λέμε ότι σύντομα θα βοηθηθεί η χώρα μας για να έχει μια πλέον οριστική έξοδο από την κρίση με πρωταγωνιστικό ρόλο για τον αγροτικό χώρο.